χαιρετιστά σε όλους. Από την πρώτη στιγμή που σαν νέα δημοτική αρχή της Λάρισας αναλάβαμε τα ενία της πόλης, βάλαμε ως στόχο να αναδείξουμε την εξωστρέφειά της ως στοιχείο της τοπικής κουλτούρας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητά της. Μιλάμε για εξωστρέφεια, γιατί θέλουμε μια πόλη, ένα δήμο που χτίζει κοινωνικές, πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο. Μια πόλη που δεν κλείνεται στον εαυτό της, δεν αυτοθαυμάζεται, δεν διαχειρίζεται μόνη στο μέλλον, αλλά βγαίνει δυναμικά προς τα έξω, συμμετέχει στις εξελίξεις, παρεμβαίνει δυναμικά και στην περιοχή της και στη χώρα. Μια πόλη που δημιουργεί γεγονότα, δημιουργεί ανάπτυξη, γίνεται πόλος έλξης και αξιοποιεί κάθε συντηρητικό πλεονέκτημα που αξιοποιεί τον αντίτυπο αυτό για την ανάπτυξη της οικονομίας προς όφελος των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο αυτό, φιλοδοξούμε με μια σειρά εκδηλώσεων να καταστήσουμε την πόλη τουριστικό προορισμό. Η πρώτη από τις δράσεις που έρχονται να ενισχύσουν το εξεστροφές προφίλ της πόλης είναι το Larissa Coffee Show, που θα πραγματοποιηθεί το τρίμερο 24, 25 και 26 Μαΐου. Πρόκειται για μια γιορτή του καφέ που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλίας και τους επισκέπτες από ολόκληρη την Ελλάδα. Συμμετέχουν εταιρείες, brands και επαγγελματίες του καφέ και της εστίασης. Για ένα τρίμερο, η κεντρική πλατεία της πόλης θα είναι το επίκεντρο της αγάπης για τον καφέ, με πρωταγωνιστές και τους συντελεστές του καφέ, γεμάτο όμως και μεδόμενα και διάφορες εκπλήξεις για όλους. Επιτρέψτε μου όμως να σημειώσω ότι πέρα από όλα τα άλλα ήταν μία δέσμευσή μου. Μια υπόσχεση στους Λαρισαίους και τις Λαρισαίες. Ένα κομμάτι του προεκλογικού μας προγράμματος. Και το ότι γίνεται πραγματικότητα είναι μια απόδειξη του ότι μένω συνεπής στο πρόγραμμά μας, στις υποσχέσεις μας, στις δεσμεύσεις μας. Γιατί πιστεύω ειλικρινά ότι και μέσα από τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, δράσεις και ενέργειες που μπορούν να γίνουν θεσμοί, υπηρετούμε την πολιτική μας για μια πόλη εξωστρεφή, μια πόλη πρωτοπόρα πανελλαδικά. Η ιδέα προέκυψε από τον τρόπο της ζωής μας, την πραγματικότητα μιας πλευράς της καθημερινότητάς μας, αλλά και κάτι που χαρακτήρισε την πόλη μας τα τελευταία χρόνια. Ναι, η Λάρισα είναι μια πόλη με έντονη πολιτιστική δραστηριότητα, με ιστορία που χάνεται στους αιώνες, με το αρχαίο θέατρο, τον ποινιό, το φρούριο, το αργαζά, τους δρόμους και τις πλατείες της, τους ανθρώπους της και τη διασκέδασή της. Και τον καφέ. Τις εκατοντάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτό, δίνοντας τον χαρακτηρισμό της πόλης του καφέ. Ο καφέ στην Λάρισα δεν είναι ένα απλό ρόφημα, αλλά τρόπο ζωής. Η άειλη κληρονομιά της πόλης. Κάτι παραπάνω από μια στιγμιαία απόλαυση. Η συμπίκνωση της κοινωνικής ζωής. Είναι το ραντεβού, ένα κομμάτι του ελεύθερου χρόνου, η ευκαιρία για συνάντηση, για κουβέντα, για επικοινωνία. Είναι για μας ένα όχημα κοινωνικότητας. Ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας, της χαλάρωσης. Είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα ρόφημα, είναι μέρος της ζωής μας. Δεν επιχειρούμε να κάνουμε μια κρατική έκθεση, αλλά μια πραγματική γιορτή. Με παιχνίδι, γευσιδοσία, μουσική, διασκέδαση που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες με στόχο να δημιουργήσουμε ένα θεσμό αληθινής εξωστρέφειας για την πόλη. Ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας δεν ήταν πολύς. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα πείσει και τους πιο δύσπιστους. Αν κρίνω από την πολύ μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον εταιριών του χώρου του καφέ, των τοπικών επαγγελματιών και των χορηγών που έκαναν δηλαδή την πραγματοποίηση αυτής της γιορτής. Στο πρόγραμμα και στον ειδικότερο σχεδιασμό θα αναφερθεί ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Εξωστρέφειας, ο Φώτης Τζαντζάκης. Εγώ θα ήθελα να καλέσω τις Λαρισαίες και τους Λαρισαίους στη γιορτή αυτή, στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, αλλά και να επισημάνω ότι είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε φίλους επισκέπτες από ολόκληρη τη χώρα που ήδη δείχνουν ενδιαφέρον για αυτή μας την πρωτοβουλία, που σηματοδοτεί την περπατησιά μας στη νέα εποχή. Η πόλη είναι έτοιμη και ανοίγει την αγκαλιά της, περιμένοντας να φιλοξενήσει επισκέπτες από όλη τη χώρα, καλώντας τους να ζήσουν μια πραγματικά πρωτόγνωρη εμπειρία. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όσους δουλεύουν και δουλεύουν σκληρά
για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες και τους μαγαζάτες της πόλης μας, τον ΣΥΚΑΕΛ, για την άριστη συνεργασία που είχαμε. Γιατί είναι σημαντικό να κατανοήσουν όλοι ότι η επιτυχία αυτή θα είναι συλλογική και η προσπάθειά μας είναι κοινή. Σας ευχαριστώ πολύ.